Η νύχτα ήταν σκοτεινή και χωρίς φεγγάρι. Οι φωτισμένοι ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης έμοιαζαν με μακρινά καράβια που ταξίδευαν σε ένα γκρίζο ωκεανό καταχνιάς. Φυσούσε άγρια και έβρεχε ασταμάτητα, και θα ήταν τρεις περίπου μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο Κιτ, το θρυλικό αυτοκίνητο του υπότη της ασφάλτου, ένιωσε ξαφνικά το θανάσιμο κίνδυνο να πλησιάζει. Οι ηλεκτρονικοί ανιχνευτές άρχισαν να δίνουν απανωτά σήματα κινδύνου στο κομπιούτερ του αυτοκινήτου και την ίδια σχεδόν στιγμή οι μικροσκοπικές τηλεκάμερες του Κιτ εντόπισαν το ρομπότ, εκείνο το άγνωστο και φρικτό κατασκεύασμα που προχωρούσε με ανατριχιαστικό θόρυβο στο μεγάλο υπόγειο γκαράζ της υπηρεσίας ερευνών, τσακίζοντας, κομματιάζοντας και τσαραπατώντας το πέρασμά του τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ήταν μια σκηνή που θυμίζει κόλαση. Το πελώριο ατσάλινο ρομπότ έβγαζε ένα απέσιο μηχανικό μουγκριτό από τα σπλάχνα του και σερνόταν με απίστευτη ευελιξία μπροστά, πίσω και πλάγια, στηριγμένο πάνω σε αμέτρητους χαμηλούς τροχούς. Στην κορυφή του ατσαλένιου γίγαντα υπήρχε ένα στραφτερό κρυσταλλικό καρούμπαλο, σαν ανθρώπινο κεφάλι, που στριφογυρνούσε γοργά και σπασμωδικά, σκορπώντας παντού άγριες αστραπές, ενώ τα δυνατά μεταλλικά μπράτσα του τεινάζονταν κάθε τόσο με τρομακτική δύναμη και κρέμιζαν τείχους, τσάκιζαν εσωτερικές διαχωριστικές καγκελόπορτες και σμπαράλιαζαν με ένα μονάχα χτύπημα τα πανάκριβα αυτοκίνητα της υπηρεσίας ερευνών. Και τώρα, το φρικτό ρομπότ άρχισε να σέρνεται γρήγορα προς το μέρος του Κιτ, με τα πανίσχυρα τσαλένια του μπράτσα να χτυπούν λυσσασμένα και βία προς όλες τις κατευθύνσεις. Όταν ο μικροσκοπικός ηλεκτρονικός πομπός άρχισε να μεταδίδει απανωτά σήματα κινδύνου στο ρολόι που φορούσε ο Μάικλ Νάιτ, οι λεπτοδείκτες έδειχναν 3 και 2 λεπτά ακριβώς. Ο υπότης της ασφάλτου, που ήταν πάνω στον πιο γλυκό ύπνο, τεινάχτηκε πάνω ανήσυχος. Έλα, Κιτ, τι συμβαίνει, έχεις αϊπνίες? Μα η φωνή του Κιτ άργησε να ακουστεί, και όταν τελικά ακούστηκε στο δωμάτιο, έκανε τον υπότη να ανατριχιάσει. Από Κιτ, προσοχή. Κωδικός αριθμός 1. Κωδικός 1. Κίνδυνος. Κίνδυνος. Άμεσος κίνδυνος. Εκθέτης μνήμης ΑΑ μεταβλητή Α2 Ωμέγα Στρινγκ. Μετάθεση 4831. Επαναλαμβάνω. Εκθέτης μνήμης. Άλλος ένας, ακόμα πιο τρομερός γδούπος. Ακόμα ένας ορμητικός χήμαρος από άγρια παράσιτα. Κι ύστερα η φωνή έσβησε οριστικά, δίνοντας τη θέση της σε μια τραγική σιγή. Ο υπότης όρμησε τώρα σαν τρελό στο τηλέφωνο. Ήταν 4 τα χαράματα όταν το μεγάλο ελικόπτερο προσγειώθηκε στη στέγη του γκαράζ της υπηρεσίας ερευνών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Από το σκάφος πήδηξαν με αγωνία στο τσιμεντένιο δάπεδο που εξακολουθούσε να μαστιγώνει η χώρα ο Μάικλ Νάιτ, ο αρχηγός του Ντέβον και η όμορφη Έιπριλ, που είχε την ευθύνη για τη συντήρηση και τις τεχνικές επισκευές του Κιτ. Οι τρεις τους διάσχισαν τρέχοντας την τεράστια ταράτσα, μπήκαν στο ασανσέρ και κατέβηκαν στο 5ο και τελευταίο υπόγειο του γκαράζ. Το απέραντο υπόγειο θύμιζε εικόνα βιβλικής καταστροφής. Όλα εκεί μέσα έδειχναν σαν είχε γίνει σεισμός. Οι τείχοι που χώριζαν τα διάφορα τμήματα επισκευών του γκαράζ είχαν θρηματιστεί. Οι σιδερένιες καγκελόπορτες ασφαλείας είχαν ξεριζωθεί από τις βάσεις τους. Τα αυτοκίνητα ένα γύρω ήταν σκορπισμένα και τσαλακωμένα, λες και δεν είχε πατήσει κάποιος μυθικός κύκλωπας. Και στο βάθος του γκαράζ, ανάμεσα σε αυτή την εικόνα της φοράς και του χάους, ο Κιτ βρισκόταν πεσμένος ανάσκελα, με τις ρόδες ψηλά, καταπληγωμένος από φοβερά χτυπήματα που είχαν καταξεσκίσει και βουλιάξει τη θωράκισή του. Στο κατράνι του Κιτ, ένα χλωμό φωτάκι αναβόσβηνε τρεμάμενο σε αραιά διαστήματα. Την άλλη μέρα το πρωί, ο Γενικός Εισαγγελέας του Ανώτατου Αμερικάνικου Δικαστηρίου μπήκε στη μεγάλη αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης με πρόσωπο χλωμό και ανήσυχο. Κάθισε, έριξε μια ματιά αγωνίας στον αρχηγό της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας που καθόταν αντίκριτου και ύστερα γύρισε το βλέμμα του στον Ντέβον. Λοιπόν, κύριε, πώς πάει ο Κιτ? Είναι βαριά χτυπημένος, αλλά σε μια εβδομάδα θα έχει επισκευαστεί. Έχετε καμιά ιδέα τι ήταν αυτός ο εισβολέας που χτύπησε με τέτοιο τρόπο τον Κιτ? Τίποτα συγκεκριμένο ακόμα. Από τα βαριά χτυπήματα όμως που δέχτηκε ο Κιτ, υποθέτουμε ότι τον χτύπησε άγνωστο όπλο ή συσκευή με τρομακτικές δυνατότητες. Ο Γενικός Εισαγγελέας έσφιξε με νευρικότητα τις γροθιές του. Κύριε, σας πληροφορώ ότι τη νύχτα που πέρασε αυτό το άγνωστο όπλο που αναφέρατε δεν χτύπησε μόνο τον Κιτ. Μια ώρα νωρίτερα είχε διαλύσει την κεντρική αίθουσα ελέγχου του τηλεφωνικού οργανισμού της Νέας Υόρκης. Και μισή ώρα μετά σμπαράλιασε το ηλεκτρονικό κέντρο διανομής εταιρείας υδάτων. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι πριν από 10 λεπτά κάποια ανώνυμη φωνή απείλησε με ασύρματο τηλεφώνημα ότι τα χτυπήματα εναντίον του κράτους θα συνεχιστούν σε λίγο ακόμα πιο άγρια, ακόμα πιο σκληρά. Τη στιγμή εκείνη ακούστηκε ένας βιαστικός χτύπος στην πόρτα και αμέσως μετά όρμησε μέσα η Έιπριλ, σφίγγοντας στα χέρια της μια μικροσκοπική κασέτα. Κύριε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά ο Κιτ λίγο πριν χτυπηθεί τόσο άσχημα, είχε την έμπνευση να χρησιμοποιήσει τις τηλεκάμερές του και να γράψει σε βίντεο τον άγνωστο εισβολέα που τον χτύπησε στον γκαράζ.
Όπως θα δείτε αμέσως, αυτή τη φορά ο αντίπαλος του Κιτ ήταν κάτι εφιαλτικό. Την ίδια στιγμή η Αίπριλ προχώρησε στην οθόνη, στο βάθος του δωματίου. Έβαλε την κασέτα σε μια συσκευή και έσβησε τα φώτα. Αμέσως οι τέσσερις άντρες κάρφωσαν τα μάτια τους στην οθόνη με φρίκη και τρόμο. Εκεί, μπροστά τους, πάνω στην οθόνη του τοίχου, φάνηκε το ατσαλένιο ρομπότ σε μια σειρά ακανόνιστες και τρεμάμενες εικόνες να προχωρεί μουγκρίζοντας τον γκαράζ, τεινάζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις τα τεράστια ατσαλένια του έμβολα και σκορπώντας την καταστροφή και το χάος. Όλοι είχαν μείνει με κομμένη την ανάσα, ώσπου η εικόνα τραντάχτηκε απότομα, τρεμούλιασε και έσβησε. Θεέ μου, αυτό το πράγμα είναι τρομακτικό. Και το χειρότερο από όλα είναι πως κανείς στην είσοδο του γκαράζ δεν είδε αυτό το τέρας να μπαίνει ή να βγαίνει πριν ή μετά από την επίθεση. Λες και ήταν αόρατο ή ουρανοκατέβατο. Μια εβδομάδα αργότερα, και ενώ ο Κίτ είχε επισκευαστεί, ο Ντέβον, ο Μάικλ και η Αίπριλ ξενυχτούσαν στην αίθουσα του ηλεκτρονικού εγκέφαλου της υπηρεσίας πληροφοριών, προσπαθώντας να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα του ατσάλινου ρομπότ και να εντοπίσουν το μανιακό κατασκευαστή του. Ο Κίτ, λίγο πριν χτυπηθεί και βραχυκυκλωθεί, μου μετέδωσε ορισμένα μηνύματα. Δηλαδή? Μου ανέφερε τον κωδικό αριθμό 1, που σημαίνει επίθεση από τηλεκατευθυνόμενο και θωρακισμένο όπλο. Ύστερα μου ανέφερε εκθέτη μνήμης ΑΑ, που σημαίνει κατασκευαστές όπλων. Μεταβλητή ωμέγα string, που αναφέρεται σε κυκλώματα πολεμικών ευεσιτεχνιών. Και μετάθεση 4831, που συνδυάζει όλα τα πιο πάνω στοιχεία με την κεντρική υπηρεσία του κράτους, που εγκρίνει ή απορρίπτει τις διάφορες ευεσιτεχνίες που προτείνονται για να γίνουν καινούργια όπλα. Μα τότε τι καθόμαστε? Να συνδεθούμε αμέσως με τον Κιλάρα, να του θέσουμε τα στοιχεία που ανέφερες και να εντοπίσουμε εκείνον ή εκείνους που θα μπορούσαν να έχουν φτιάξει το ατσάλινο ρομπότ. Ο Κιλαράς ήταν το παρατσούκλι του γιγαντιαίου κεντρικού ηλεκτρονικού εγκέφαλου του Αμερικάνικου κράτους. Τον λέγανε Κιλαρά γιατί ήταν τεράστιος και είχε αποθηκευμένες στην ατέλειωτη μνήμη του πληροφορίες και λεπτομερή στοιχεία για ολόκληρη την Αμερική και όλες τις χώρες του κόσμου. Έτσι, μόλις δόθηκαν στον Κιλαρά τα στοιχεία που είχε αναφέρει ο Κιτ στον υπότη, ο υπερκομπιούτερ άρχισε αμέσως να παρουσιάζει στην οθόνη ένα κατακλυσμό από 2.232 κατόχους πολεμικών ευρεσιτεχνιών που είχαν υποβάλει κατά καιρού στο κράτος τα σχέδιά τους για έγκριση. Θεέ μου, είναι αδύνατο να βρούμε άκρη με ένα τόσο μεγάλο νούμερο, Μάικλ. Δεν έχεις δίκιο, Αίπριλ. Αυτός που κατασκεύασε το ρομπότ είναι ολοφάνερο τη μισή το κράτος και είναι σε κάποιο βαθμό μανιακός. Λέω λοιπόν να περιορίσουμε τον Κιλαρά στα ονόματα εκείνων που, αφού απορρίφθηκαν τα σχέδιά τους από το κράτος, έκαναν οργισμένες δηλώσεις ή διατύπωσαν απειλές εναντίον του κράτους σε συνδυασμό με πιθανές ψυχονευρωτικές διαταραχές τους. Πραγματικά, τα νέα ερωτήματα δόθηκαν αμέσως στον Κιλαρά, που παρουσίασε στην οθόνη αμέσως ένα μόνο όνομα. Να το. Έλαμ Γκίντεον Φόρμπαχ, Νέα Υόρκη, Long Island. Μηχανικός, χημικός, ηλεκτρονικός. Εφευρέσεις και κατασκευές μηχανικών, αυτοματοποιημένων τηλεμεταχειριζόμενων συσκευών, βιομηχανικών και οικιακών εφαρμογών. Επανειλημμένες αιτήσεις του έγκρισης επαναστατικού τηλεκατευθυνόμενου άρματος οδομαχιών απερίφθησαν έτη 1981-82. Οργισμένες απειλητικές δηλώσεις του εναντίον κρατικής διαφθοράς Αύγουστο-Σεπτέμβριο 1982. Εισήχθη τρεις φορές σε ιδιωτικά νευρολογικά ιδρύματα πολιτείας Νέας Υόρκης. Πόρισμα, καταθλιπτική σχιζοφρένεια, περιοδικές κρίσεις μανίας κατά διώξεως, λανθάνουσα διαταραχή της προσωπικότητας. Τον βρήκαμε επιτέλους. Φώναξε ο υπότης γεμάτος χαρά. Μα την ίδια στιγμή χτύπησε στην αίθουσα το διαπεραστικό σήμα συναγερμού. Ένα τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ μόλις είχε επιτεθεί και κατέστρεφε με μανία εκείνη ακριβώς τη στιγμή τον περιφερειακό οργανισμό ηλεκτροδότησης της Νέας Υόρκης. Θεέ μου, καταστροφή! Ο Κιτ φτάνασε σαν βολίδα από την κατεστραμμένη καγκελόπορτα του σταθμού ηλεκτροδότησης και λίγο πιο κάτω ο υπότης πρωτοείδε με τα δικά του τα μάτια εκείνο το απίστευτο και φοβερό ρομπότ που είχε προκαλέσει τόσες καταστροφές. Τρυποκερνούσε 100 μέτρα πιο κάτω, ανάμεσα στις γιγαντιές κολόνες και χτυπώντας με τα χαλίβδινα έμβολα του δεξιά-αριστερά, τις τσάκιζε σαν σπιρτόξυλα και τις όριαζε στο έδαφος γεμάτες φλόγες, καπνούς και σπινθήρες. Κιτ, τι λες, να το επιτεθούμε ή να το βάλουμε στα πόδια? Τα γλωμπάκια στην οθόνη του κομπιούτερ αναβόσβησαν νευρικά και η μεταλλική φωνή του Κιτ ακούστηκε ίσια και άχρωμη, όπως πάντα. Μάικλ, δεν ξέρω τι θα θέλεις να κάνεις εσύ, αλλά εγώ δεν είμαι ο τύπος του αυτοκινήτου που το βάζει στα πόδια. Και σαν θα ήθελα να ζυγώσω αυτό το σιδεροκούκι εκεί κάτω και να τα πούμε ένα χεράκι. Εντάξει, φίλε. Ξεκινάμε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Μάικλ, ζυγώνοντας το ατσαλένιο ρομπότ, ήταν να βάλει το Κιτ να ουρλιάζει με τη σιρήνα του ιστερικά για να εκνευρίσει το σιδερένιο εχθρό και να αποσπάσει την προσοχή του. Και πραγματικά, μόλις ο Κιτ το ζύγωσε με ταχύτητα, με τα εκτυφλωτικά του φώτα αναμένα και τη σιρήνα να χαλάει τον κόσμο, το ρομπότ παράτησε τις κολόνες της υψηλής τάσης, στριφογύρισε μια στιγμή σπασμωδικά από εδώ και από εκεί και το φωτεινό γυροσκοπικό του μάτι καρφώθηκε πάνω στο Κιτ και τον οδηγό του ακίνητο.
Σε μια ξαφνική έκρηξη οργής, ο ατσάλινος γίγαντας ξεχύθηκε με το πλάι σαν γάβουρας πάνω στο γκίτ, τον ζύγωσε με απίστευτη ταχύτητα και ένα από τα τεράστια χαλίβδινα έμπολα τεινάχτηκε κατά πάνω του με δύναμη και ταχύτητα ουβίδας. Μα αυτή τη φορά ο γκίτ δεν ήταν παγιδευμένος ανάμεσα στους τέσσερις τείχους και τα αμέτρητα αυτοκίνητα του γκαράζ. Με ένα γρήγορο σπινάρισμα το αμάξι τεινάχτηκε μπρος σαν καθαρό αιμό άλογο. Η σιδεράνια γροθιά του ρομπότ χτύπησε το κενό. Την ίδια στιγμή ο Κίθ έκανε μια γρήγορη στροφή και καθώς περνούσε δίπλα στον ατσάλινο γίγαντα, ο Μάικλ τίναξε από το ανοιχτό παράθυρο στις ρόδες του ρομπότ μια χειροβομβίδα με ενισχυμένη εκρηκτική γόμωση. Η έκρηξη τύλιξε το ρομπότ σε μια τεράστια λάμψη. Το τράνταξε σύγκορμο και δύο-τρεις κοντόχοντροι τροχοί σμπαραλιάστηκαν και έκαναν το ρομπότ να τρέχει κουτσένοντας. Αλλά αυτό δεν το εμπόδισε να ξεχυθεί πάνω στον Κίθ που περνούσε δίπλα του με ψυχραιμία και ταχύτητα σύρρητη. Τα έμβολα του τυνάχτηκαν όλα μαζί και ένα από αυτά βρήκε τον Κίθ ξιστά στο πίσω αριστερό θερό. Το χτύπημα ήταν τόσο σφοδρό που τίναξε τον Κίθ 20 μέτρα μακριά, τον στριφογύρισε σε σβούρα και τον έστειλε να βροντίξει πάνω σε μια πεσμένη κολόνα υψηλής τάσης. Πρόσεξε, Μάικλ. Μην τον αφήσει να χτυπήσει δεύτερη φορά γιατί θα χάσουμε οριστικά τον τίτλο του προαθλητή της πυγμαχίας. Την ίδια στιγμή το ρομπότ φεύγοντας ταχύτατα με τα πλάγια, ξεχύθηκε και πάλι πίσω από τον Κίθ. Αυτό ήταν, φίλε! Η κουβαρίστρα θύμωσε και μας πήρε από πίσω. Πάμε τώρα να παραβγούμε στο τρέξιμο ώσπου να την κάνουμε να κουραθεί. Μισή ώρα τώρα τρέχανε στην έρημη και πλατιά εθνική οδό νούμερο 2 που έμοιαζε με αχανή διάδρομο προσγείωσης. Μέχρι τα 130 χιλιόμετρα ο ατσάλινος γίγαντας ακολουθούσε τον Κίθ με άγρια ξεφυσίματα και μουγκριτά, πυροβολώντας εναντίον του με ένα μυδράλιο και ρίχνοντας κάθε τόσο βίδες των 70 χιλιοστών. Ο Κίθ απέφευγε τις οβίδες με τρελούς και διαματικούς ενιγμούς και όταν ο υπότης πάτησε τα 200 χιλιόμετρα, το ρομπότ πίσω του άρχισε να ξεμένει. Μάικλ, είναι κοντά του για να παρασυρθεί τα δύο κοντά μας. Είναι η μοναδική μας ελπίδα να τον κάνουμε νοκάουτ. Από τα στοιχεία που πήρε από τον κεντρικό υπολογιστή, το τεθωρακισμένο Φόρμπαχ είχε απορριφθεί από το στρατό γιατί έκαιγε τρεις τόνους πετρέλαιο σε διάστημα μιας ώρας. Και αν θυμάσαι, Μάικλ, η επίθεση στο κέντρο ηλεκτροδότησης άρχισε ακριβώς πριν 52 λεπτά. Ο Μάικλ κοίταξε για μια στιγμή τον καντάνα του κομπιούτερ και ύστερα πάτησε φρένο και κοίταξε πίσω του. Και τότε είδε με τρόμο το πιο απίθανο και χειρότερο από όλα. Το χαλίβδινο ρομπότ είχε υψώσει πάνω από το φωτεινό του μάτι δύο ενσωματωμένους έλικες και άρχισε να σηκώνεται ψηλά στον αέρα σαν ένα πελώριο ελικόπτερο, πετώντας κατευθείαν επάνω στον Κίθ. Αυτή τη φορά ο υπότης και ο Κίθ έβλεπαν το χάρο με τα μάτια τους. Δύο-τρία λεπτά τώρα το εκτροματικό εκείνο πουλί τους κυνηγούσε φρενιασμένο και αμύριτο. Τρέχοντας με 280 χιλιόμετρα, ο Κίθ ένιωθε συνεχώς από πάνω του την καυτή ανάσα του υπτάμενου ρομπότ που του έριχνε ένα καταιγισμό από σφαίρες και οβίδες. Ξαφνικά, εκεί που ο υπότης είχε απελπιστεί και περίμενε από στιγμή σε στιγμή το μοιραίο χτύπημα, το υπτάμενο ρομπότ σταμάτησε το κυνηγητό, έκανε στροφή και άρχισε να απομακρύνεται γοργά προς το βάθος. Και τότε ο υπότης αποφάσισε να παίξει το τελευταίο του χαρτί. Κίθ, του τέλειωσαν τα κάψιμα. Κρατήσου καλά και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη τούμπα τη ζωή σου. Και σφίγγοντας τις ειδικές ζώνες ασφαλείας, γύρισε το τιμόνι απότομα, σανιδώνοντας ταυτόχρονα το πεντάλι του φρένου. Ο Κίθ άρχισε να σέρνεται στην άσφαλτο με το πλάι και μετά έφυγε στο βάθος με τρελές τούμπες, βγάζοντας συγχρόνως τεράστιες τούφες καπνού. Ο Έλαμ Γκίντεον Φόρμπαχ είδε στην οθόνη της τηλεόρασης την τρελή πορεία του υπότη της ασφάλτου και ένιωσε μια μεγάλη παιδιάστικη χαρά να πλημμυρίζει τα στήθη του. Ο πιο θανάσιμος εχθρός του και το καταραμένο εκείνο αμάξι είχαν επιτέλους καταστραφεί. Τα καύσιμα του ρομπότ τέλειωναν πια, το ήξερε. Αλλά θα έφταναν σίγουρα για να γυρίσει το ρομπότ πίσω και να διαλύσει τον Κίθ οριστικά για να είναι ήσυχος. Πατώντας λοιπόν τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο, γύρισε το ρομπότ πίσω και το προσγείωσε στο χωράφι όπου βρισκόταν ο Κίθ ακίνητος, τυλιγμένο σε πελώριες τούφες καπνού. Ύστερα το οδήγησε πλάι στον Κίθ και ετοιμάστηκε να εξαπολύσει πάνω στο αυτοκίνητο και τον ανέστη το οδηγό του μια σειρά από τρομακτικά χτυπήματα με τα χαλίβδινα έμπολα. Όμως εκείνη τη στιγμή έγινε κάτι που ανέβασε το αίμα στο κεφάλι του Φόρμπαχ. Τα καύσιμα της πελώριας τουρμπομηχανής του ατσάλινου γίγαντα τέλειωσαν και αφού τραντάχτηκε κανένα δυο φορές σύγκορμο, έμεινε ακίνητο και άψυχο. Εκεί, στο χωράφι, πλάι στον Κίθ. Μια ώρα αργότερα, και ενώ το βαθύ χάραμα μάτωνε τον ορίζοντα, ο Φόρμπαχ έφτασε με ένα πελώριο βιτιοφόρο πλάι στο ακίνητο ρομπότ και το μισοτυμπαρισμένο Κίθ. Έτρεξε αμέσως να γεμίσει με καύσιμα το ρομπότ για να διαλύσει μετά ολοκληρωτικά το καταραμένο εκείνο αμάξι και τον οδηγό του, μα αμέσως σχεδόν. Κατάλαβε πως είχε πέσει σε παγίδα. Ο Κίθ ζωντάνεψε ξαφνικά, βρυσήθηκε, στηρίχθηκε στις τέσσερις ρόδες του, όρμησε σαν ρουκέτα και χτυπώντας το Φόρμπαχ με δύναμη, τον ξέπλωσε νοκάουτ στο έδαφος. Οι αστυνομικοί που είχαν φτάσει ειδοποιημένοι από τον Μάικλ πέρασαν τις χειροπέδες στο Φόρμπαχ. Ο Μάικλ γύρισε προς τον Κίθ με συγκίνηση. Σε ευχαριστώ, Κίθ. Σε ευχαριστώ που καθάρισες για λογαριασμό μου. Τα γλωμάτια του Κίθ τρεμόπαιξαν στο κατράν παιχνιδιάρικα. Αυτή τη φορά δεν το έκανα για σένα, Μάικλ. Απλώς ήθελα να πάρω το λάδι μου πίσω.